Πανί, φλατζόκολα και είμαστε έτοιμοι να δέσουμε ένα κινητήρα Nissan SR20Z. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν τελείως λιμένο κινητήρα εδώ που έχουμε τοποθετήσει μόνο τα μπιστόνια και τις μπιέλες μέσα. Έχουν εισφερθεί, είναι έτοιμα και όλα τα υπόλοιπα πράγματα που θα τοποθετούν επάνω βρίσκονται στον πάγκο. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά. Εδώ βλέπουμε καθαρά το μπλοκ, δεν έχει τίποτα πάνω, έχει μόνο τα μπιστόνια και τις μπιέλες. Ελάτε πιο κοντά να δείτε τους αγωγούς νερού. Εδώ. Εδώ είναι η αγωγή του λαδιού που ανεβάζω το λάδι στην κεφαλή. Και να το γυρίσουμε να δείτε και από κάτω πως είναι, για όσους δεν έχετε δει. Εδώ. Εδώ είναι το δέσιμο του στροφάλου με τις κεντρικές βίδες για τα καβαλέτα του. Εδώ φαίνονται οι βίδες των μπιελών. Το γυρίσουμε και λίγο. Και οι μπιέλες στο βάθος. Εδώ μπροστά είναι ο καθρέφτης του κινητήρα που θα μπει τρόμπα λαδιού και αντλία νερού. Φαίνονται κάποια μηχανικά μέρη μέσα, φαίνονται οι μπιέλες, φαίνονται τα μπεκάκια που ξεκάζουν λάδι κάτω από το έμβολο. Αυτά είναι όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Εδώ έχουμε το κάτω κάρτερ, το κάτω τμήμα του κινητήρα. Θα το τοποθετήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Και έχουμε και την τροχαλία του στροφάλου. Κρατάμε πάντα την μανίσια τροχαλία στα επίπεδα που κάνουμε τη βελτίωση εμείς. Δεν χρειάζεται αλλαγή. Εδώ είναι η αντλία λαδιού. Έχουμε τοποθετήσει καινούργια τσιμούχα, καινούργια γρανάτια στο εσωτερικό της και έχουμε ανεβάσει και την πίεσή της περίπου κατά μισό μπαρ στο ρελαντί. Εδώ έχουμε τις βίδες κεφαλής, είναι ενισχυμένες, τη CRP για παραπάνω κιλά. Μία μεταλλική φλάτζ HKS σε μανίσιο πάχος. Εδώ είναι τροχαλίες της αντλίας νερού, του υδραυλικού τιμονιού και του δυναμού. Καθαρά και θέμα εμφάνισης, δεν κερδίζει κάτι από εδώ. Εδώ έχουμε και τα υπόλοιπα τμήματα του κινητήρα, τους αγωγούς που περνάει το νερό για το ψυγείο, τη βάση του θερμοστάτη, την τρόμπα νερού, τη βάση για το φίλτρο λαδιού με την εργοστασιακή ψύχτρα πάνω. Σε πολλές περιπτώσεις το καταργούμε, αλλά αυτό δεν χρειάζεται. Εδώ είναι η τσιμούχα που βρίσκεται πίσω από το βολάνι του κινητήρα για να μην περνάνε τα λάδια από τον κινητήρα προς το σασμάν. Εδώ είναι η ρουφίχτρα που λέμε. Αυτό το τοποθετεί κάτω από την αντλία λαδιού και τραβάει το λάδι από το κάρτερ. Και εδώ έχουμε τον τεντωτήρα της καδένας, τις γλίθες της καδένας, την καδένα και τα γρανάζια τους. Εδώ έχουμε τη σειρά, τα υδραυλικά οστήρια του κινητήρα, τα καβαλέτα του κεντροφόρου, ο μοναδικός σένσορας που τοποθετείται πάνω στον κινητήρα του αυτοκινήτου είναι ο NOx sensor, ο οποίος καταλαβαίνει αν υπάρχει κρουστική καύση στον κινητήρα. Βοηθάει πάρα πολύ στον προγραμματισμό αυτός. Εδώ έχουμε ένα μεγαλύτερο κάρτερ από το εργοστασιακό, από άλλο υλικό. Βοηθάει πάρα πολύ αυτό το κάρτερ, διότι έχει πορτάκια τα οποία επιτρέπουν το λάδι ανάλογα τη τροφή που παίρνεις να μην ξεμένει η αντλία λαδιού. Και έχει, έχει δύο πλεονεκτήματα βασικά. Ένα το ότι είναι αλουμίνιο και ψύχει καλύτερα το λάδι από το μεταλλικό και ότι παίρνει παραπάνω λάδι μέσα. Εδώ είναι η κεφαλή. Στη συγκεκριμένη κεφαλή δεν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο. Πέρα από τσιμουχάκια, έδρες, πλάνη, η συμπίεση έχει παραμείνει εργοστασιακή. Οι εκεντροφόροι στο συγκεκριμένο κινητήρα θα πούνε οι μανίσχοι, οι εργοστασιακοί δηλαδή με μοίρες. Θα τοποθετήσουμε μόνο τα γνωστά για όσους έχουν ασχοληθεί με SR20Z κινητήρες Rocker Arms, τα οποία δεν επιτρέπουν τα καβαλέτα του κεντροφόρου να φύγουν από τη θέση τους και να μας πετάξει τα λεγόμενα τα λιράκια που λέμε από τη θέση τους. Βέβαια αυτό για να το αποφύγεις 100% πρέπει να κάνεις να ρυθμίσεις πολύ καλά τα ύψη των βαλβίδων με τα αποστατικά που έχει από το εργοστάσιο, μια χρονοβόρη διαδικασία που έχει γίνει νωρίτερα από μένα. Και αυτά είναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπαίνουν γύρω από το κινητήρα, όπως η πολλαπλή εισαγωγή, η πολλαπλή εξαγωγή. Θα τα δούμε σε δεύτερη φάση αυτά, όταν δεθεί το μοτέρ. Τώρα όμως θα πάρουμε την κόλλα στα χέρια μας και θα ξεκινήσουμε να βιδώνουμε τα βασικά μέρη του κινητήρα πάνω στο μοτέρ. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.
Με το κλείσιμο του μοτέρ, τα βασικά είναι όλα πάνω. Μένει να βάλουμε την πολλαπλή εισαγωγή και την πολλαπλή εξαγωγή, όπως και το θερμοστάτη. Πάμε να τα δούμε. Έχουμε την πολλαπλή εισαγωγή, έχουμε κρατήσει την εργοσιακή πετάλη του δακαζιού, δεν χρειάζεται μεγαλύτερη για τη χρήση που το θέλουμε. Το κάτω μέρος της πολλαπλή εισαγωγή, όπου έχουν τοποθετηθεί back της Nismo 740 SE, το elbow, το πίσω μέρος της τουρμπίνας, πολλαπλή εξαγωγή. Που θα τοποθετηθεί external εδώ. Και εδώ έχουμε την τουρμπίνα που έχει έρθει πριν λίγες μέρες από μια γενική επισκευή που τη στείλαμε και έναν έλεγχο στο συνεργάτη μας. Είναι αερολιμανάρι τουρμπίνα, σαν να τους φορούσαν τα τελευταία γενιά σε SAR-22-15 με παροχή περίπου για 350 άλογα. Πολύ καλή και πολύ έξοπλη τουρμπίνα. Όπως βλέπετε, έχουμε κλείσει τον κόλλο τη τουρμπίνα στο actuator, μιας και θα χρησιμοποιήσουμε external. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Έχουμε πολλά ακόμα να σας δείξουμε. Ασχοληθούμε με το ηλεκτρολογικά, με τη μετάδοση του αυτοκινήτου. Θα σας τα δείξουμε όλα σε αναλυτικά βίντεο. Ό,τι απορίες έχετε, μας στέλνετε ή σχολιάζετε και απαντάμε. Και μόνο τρίτη.